παιδιά. Αθλητές του Οδυσσέα Κορδελιού φυτεύουν συμβολικά ένα δεντράκι στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Γιάκα στην περιοχή του Κορδελιού. Το εγκαταλελειμμένο πρώην στρατόπεδο, που μένει ανενεργό εδώ και χρόνια, έχει μετατραπεί πλέον σε σκουπιδότοπο και σε χώρο φιλοξενίας αστέγων. Κάτοικοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κινητοποιήθηκαν για την απόδοση του οικοπαίδου στην τοπική κοινωνία. Είμαστε σε εγρήγορση, όλοι οι δημότες εδώ μαζί. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Όταν είχε έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει τη μονάδα Τόμη στον Εύοσμο, ο ίδιος ο Δήμαρχος τον έδωσε ένα φάκελο που είχε το θέμα και αυτό εδώ πέρα μέσα. Περιμένουμε απαντήσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι μετά και τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα περί μίσθωσης του στρατοπέδου 120 στρεμμάτων στην κεντρική λαχαναγορά για τη δημιουργία κέντρου logistics. Αυτός ο τόπος έχει φιλοξενήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηληστήρια και χημικές βιομηχανίες. Είναι πια καιρός να φιλοξενήσει το πράσινο που του ανήκει και δεν έχει, καθώς και μια ανάπτυξη που επιλέγουμε πλέον εμείς. Εμείς είμαστε η δραπετσόνα της Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι της περιοχής απαιτούν απαντήσεις και ζητούν σχέδιο παρόμοιο με αυτό των πρώην στρατοπέδων Παύλου, Μελά και Κόδρα, τα οποία αποδόθηκαν μετά από απόφαση της κυβέρνησης στις τοπικές κοινωνίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτε και ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή διάψευση μας κάνει διατηρεί τα επίπεδα ανησυχίας. Το αίτημα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στηρίζει και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης.